η κυβέρνηση, αλλά και όχι μόνο η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, μας καλούν να βαδίσουμε σε έναν δοκιμασμένο δρόμο, στον δρόμο της ανάπτυξής τους, δηλαδή της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αλλά δεν μας λένε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της ανάπτυξης. Πρώτον, είναι η συνεχιζόμενη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης εργατικής τάξης. Δεύτερον, είναι η διεύρυνση της ψαλίδας ανάμεσα στις αντικειμενικές δυνατότητες που υπάρχουν και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, που όλο και διευρύνεται. Και τρίτον, είναι η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάδα δεν αποτελεί παραπέδι. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, σε παγκόσμιο επίπεδο, μόλις το 1,1 του παγκόσμιου ενεργού πληθυσμού κατέχει περιουσιακά στοιχεία ύψους 208 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή το 45,8% του παγκόσμιου πλούτου. Ενώ αντίθετα, στην άλλη άκρη αυτής της πυραμίδας βρίσκεται το 55% του παγκόσμιου ενεργητικού πληθυσμού, το οποίο κατέχει μόλις το 1,2% του παγκόσμιου πλούτου, δηλαδή κάτι περισσότερα από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Να, ποιος είναι ο κόσμος τον οποίο εσείς υπερασπίζεστε. Και βεβαίως ένα ακόμη πιο πρόσφατο στοιχείο λέει ότι στις ανεπτυγμένες, όχι στις υπανάπτυχτες, στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες 69 εκατομμύρια παιδιά το 2021 ζούσαν σε συνθήκες φτώχειας και στερήσεων, δηλαδή το 25% των παιδιών. Και οι πρωταθλήτριες χώρες είναι οι πιο ανεπτυγμένες. Για παράδειγμα, υπήρξε αύξηση από το 14 στο 21 κατά 10% στη Γαλλία, κατά 20% στη Βρετανία. Στην Ισπανία, που κάποιοι τη φέρνουν ως παράδειγμα, έχει τη δεύτερη χειρότερη επίδοση μετά τη Ρουμανία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παιδική φτώχεια με 28%. Ξεπερνάει ακόμη και την Ελλάδα, που βρίσκεται στο 25,3%. Και τέταρτο χαρακτηριστικό της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι η εκδήλωση μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης που πάντοτε ακολουθεί κυκλικά την καπιταλιστική ανάπτυξη. Γιατί? Γιατί κατά τη διάρκεια και σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης διαμορφώνονται όλοι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην εκδήλωση μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης, γιατί το σύστημα αυτό δεν μπορεί να απαλλαγεί από τις κρίσεις, βρίσκεται στο DNA του. Όλοι σας λοιπόν υπερασπίζεστε αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Καλλιεργείτε αυταπάτες για κάποιον δήθεν μαγικό μείγμα διαχείρισης, το οποίο θα κάνει πιο ανθρώπινο το καπιταλιστικό σύστημα. Αντίληψη χρεοκοπημένη από τον προηγούμενο αιώνα. Αντίθετα, αντί να γίνει πιο ανθρώπινο, γίνεται όλο και πιο βάρβαρο, όλο και πιο απάνθρωπο. Από αυτή η αλήθεια την κατάσταση υπάρχει διέξοδος? Το ΚΚΕ λέει ναι. Υπάρχει άλλος δρόμος ανάπτυξης και αυτός ο δρόμος ανάπτυξης είναι και αναγκαίος και εφικτός και δυνατός. Στο επίκεντρο αυτού του άλλου δρόμου ανάπτυξης βρίσκονται οι ανάγκες του λαού και η ικανοποίησή τους και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Γι' αυτό ακριβώς, για να υλοποιηθεί αυτός ο άλλος δρόμος ανάπτυξης, πρέπει να ξεμπερδέψουμε με την πηγή αναπαραγωγής του καπιταλιστικού κέρδους, που δεν είναι τίποτα άλλο από την καπιταλιστική ιδιοκτησία. Έτσι λοιπόν, στο επίκεντρο της πρότασης του ΚΚΕ βρίσκεται η κοινωνικοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων, των παραγωγικών μέσων και των παραγωγικών δυνάμεων. Βρίσκεται ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός για τη σχεδιασμένη, ορθολογικά και συνδυασμένα αξιοποίηση αλλά και ανάπτυξη του συνόλου των παραγωγικών παραγόντων. Και βεβαίως ο εργατικός έλεγχος. Δεύτερον, είναι η αποδέσμευση από όλους αυτούς τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς που βάζουν νέα χαλκά, νέες αλυσίδες στους λαούς, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και άλλους παρεμφερείς ΩΣΑ κλπ. Και τρίτον, η απαλλαγή από το εχθρικό για το λαό αστικό κράτος και τους μηχανισμούς τους. Όλα αυτά λοιπόν θα οδηγήσουν σε μια απελευθέρωση της παραγωγικής δραστηριότητας από τον ανορθολογισμό, από τη σπατάλη και την καταστροφή που χαρακτηρίζει το καπιταλιστικό σύστημα. Θα οδηγήσει σε εκτόξευση της παραγωγικότητας της εργασίας και σε απελευθέρωση τον ίδιο τον άνθρωπο στα πλαίσια της ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του
και της ικανοποίησης όλων των σύγχρονων και διευρυμένων αναγκών. Με μια προϋπόθεση, πρέπει να αλλάξει χέρια η εξουσία. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση καλλιεργεί μια επίπλαστη εφορία για δίθεν καλύτερες μέρες που έρχονται. Αυτό το λέω εδώ και χρόνια. Φαίνεται θα χάσανε το δρόμο οι καλύτερες μέρες και δεν μπορούν να το βρουν. Γιατί αλήθεια, γιατί δεν ήρθαν καλύτερες μέρες, για παράδειγμα το 21, με ρυθμό ανάπτυξη του ΑΕΠ 8,4%. Δεν ήρθαν το 22, με ρυθμό ανάπτυξη 5,6%. Και θα έρθουν το 24, με ρυθμό ανάπτυξη, όπως λέτε, 3%, χαμηλότερο ακόμη. Πώς θα γίνει αυτό? Και επί της ουσίας, πού πηγάζει αυτή η κυβερνητική αισιοδοξία? Ούτε στην ιδιωτική κατανάλωση, η οποία θα μειωθεί, ούτε στις δημόσιες δαπάνες. Εδράζεται πού? Στην πορεία, λέει, των επενδύσεων. Αλλά αυτό είναι τεράστια, πολύ επισφαλή η πρόβλεψη την οποία κάνετε. Να σας θυμίσω ότι το 22 λέγατε στον προϋπολογισμό του 22 ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν το 22 κατά 22%. Πώς αυξήθηκαν? 11,2. 50 περίπου το 100. Στο 23 του προϋπολογισμού λέγατε ότι οι επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 15,5%. Πώς αυξάνονται, όπως λέτε? Μόλις 7,1, πάλι 50%. Και τώρα πώς θα αυξηθούν το 24 κατά 15,1%. Έχετε κάποιο μαγικό ραβδί γι' αυτό? Και στο κάτω-κάτω της γραφής, εμείς θεωρούμε ότι ως δείχτης η πορεία των επενδύσεων χαρακτηρίζει το κατεξοχήν αντιλαϊκό και αντεργατικό χαρακτήρα της πολιτικής η οποία θα ασκηθεί. Γιατί το λέμε αυτό με τόσο πολύ επιμονή? Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία. Στοιχείο νούμερο ένα, στην επιδείνωση της θέσης των εργαζόμενων, ακόμη παραπέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις πρόσφατα φέρατε ένα νέο αντεργατικό έκτρωμα που καθιερώνει τις 13ωρο ημερήσιο χρόνο εργασίας σε δύο διαφορετικούς, λέτε, εργοδότες, και ταυτόχρονα τις συμβάσεις τις πλέον αντιδραστικές για μηδενικές ώρες. Να λοιπόν, βγαλμένα από το πιο βαθιά οπλοστάσια τα αντεργατικά είναι αυτό το νομοσχέδιο, που γυρίζει πίσω αιώνες την ίδια την εργατική τάξη και τα δικαιώματα που έχει. Γιατί το κάνατε αυτό? Μα ακριβώς για να δημιουργηθεί ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. Οπότε είναι έολος ο ισχυρισμός, για να μην πούμε ανεδαφικός, του γενικού εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, που είπε ότι οι επενδύσεις θα φέρουν και καλύτερους μισθούς. Αλήθεια? Πού το είδατε αυτό? Πού το είδατε αυτό? Για αφού διαμορφώνεται περιβάλλον για χειρότερους μισθούς. Και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και όχι μόνο, και η Ευρωπαϊκή Ένωση σας κάνει έκκληση προσοχή στην πορεία των μισθών, γιατί διακινδυνεύει η αναπτυξιακή διαδικασία. Να λοιπόν, όταν όλα αυτά τα οποία λέτε τα λέτε απλά και μόνο για να χαϊδέψετε αυτιά και να εξαπατήσετε το λαό. Άρα λοιπόν, ένας παράγοντας είναι αυτός. Δεύτερος παράγοντας, οι σκανδαλώδεις επιδοτήσεις, χρηματοδοτικοί πόροι, ευρωπαϊκοί και κρατικοί, που δίνονται στους μονοπωλιακούς ομίλους. Τρίτον, οι σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές που αυτοί έχουν. Τέταρτον, η προσαρμογή της χωροταξίας και η αλλαγή χρέσης γης προς όφελος των επενδυτικών σχεδίων. Και πέμπτον, η ευρύτερη εμπορευματοποίηση των αναγκών και η πρόθεση των ιδιωτικοποιήσεων. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι στον κρατικό προϋπολογισμό για το 24 προβλέπεται μια εκτείναξη των εσόδων από τις επενδύσεις στα 5,8 δισεκατομμύρια, από τις ιδιωτικοποιήσεις, συγγνώμη, στα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από πού θα προέρθουν αυτά? 3,3 από τη νέα σύμβαση για την Αττική Οδό, με ακριβά διόδια, 1,4 από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, νέα διόδια για το φιλέτο, από την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών του Ηρακλείου και του Βόλου, ιδιωτικοποίηση μαρίνων, και μπαίνει στη συζήτηση και η περαιτέρω απομείωση των συμμετοχών του κράτους στα ΕΛΠΕ. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο θέλετε να διαμορφώσετε. Και αυτή την αισιοδοξία των προβλέψεων σας για αύξηση, όπως λέτε, 3% το 24, την προσγειώνει ανώμαλα τόσο η Τράπεζα της Ελλάδας με την πρόβλεψη την οποία κάνει, όσο και ο ΣΑ με τις πρόσφατες προβλέψεις, που μιλάει για ανάπτυξη μόλις 2% ή εκεί γύρω στο 2%.
Αυτή σας την αισιόδοξη προσέγγιση την αμφισβητούν οι ίδιες οι διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες είναι και πεισματάρες και επίμονες και δεν σας κάνουν το χατήρι. Γιατί γενικεύονται οι αβεβαιότητες. Σε ύφεση βρίσκεται, για παράδειγμα, η Γερμανία. Σε πορεία υφεσιακή βρίσκεται η ίδια η Ευρωζώνη. Σε πτωτική πορεία βρίσκεται η ενεργοβόρα μεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με δεκάδες χιλιάδες απολύσεις. Γι' αυτό άλλωστε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για τα πιο δύσκολα, για τις πιο δύσκολες επόμενες μέρες, μέσα από την αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανεκτικότητας, μέσα από την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας, για να γίνει ακόμη πιο περιοριστικό, ιδιαίτερα όσον αφορά τις κοινωνικές δαπάνες. Και από αυτή την άποψη προκαλεί και η στάση της κυβέρνησης, αλλά και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, να εξαιρεθούν, λέει, από τον υπολογισμό του ελλείμματος, για παράδειγμα, οι αμυντικές, όπως λέτε, δαπάνες. Αυτό που συζητάει είναι να εξαιρεθούν οι στρατιωτικές δαπάνες, οι εξοπλισμοί στρατιωτικοί που εξυπηρετούν τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Αυτό λέει η γαλλική κυβέρνηση και η ισπανική για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς, λοιπόν, για τα εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Λες και δεν τα πληρώσει αυτά, ή ο ΣΥΡΙΖΑ που σας λέει να εξαιρέσετε τις δαπάνες για υποδομές που βοηθάνε την παραγωγική ανασυγκρότηση, δηλαδή τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ενώ αντίθετα, στην προκρούστια κλίνη αυτού του κόφτη των δημοσιονομικών θα παραμείνει η υγεία, θα παραμείνει η παιδεία, θα παραμείνει η πρόνοια και μια σειρά άλλες κοινωνικές ανάγκες. Να, γιατί σας λέμε ότι επί της ουσίας με τις προτάσεις σας κάνετε ακόμη πιο αντιδραστική αυτή την πολιτική. Την κατάργηση του βέτο που συζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την ένταση της κρατικής καταστολής. Δοκιμάζεται και αμφισβητείται η ίδια η επιστοληπτική ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, το αξιόχρεο του κρατικού της χρέους, αλλά και των τραπεζών της. Και ουσιαστικά προάγγελος, δείχτης αστικός για την οικονομική κρίση, είναι η πορεία των επιτοκίων απέναντι στην πορεία της ανάπτυξης. Όσο πιο υψηλά είναι τα επιτόκια και χαμηλότερη ανάπτυξη, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος εκδήλωσης νέας κρίσης. Και μάλιστα κάνει όλο και πιο υπαρκτό τον κίνδυνο του στασίμου πληθωρισμού. Ακόμη και σε συνθήκες ύφεσης, δηλαδή να παραμένουν υψηλές οι τιμές των εμπορευμάτων. Για να μην αφήσουμε στην άκρη την όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για τον έλεγχο, για παράδειγμα, του διεθνούς εμπορίου. Ανταγωνισμοί οι οποίοι διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για νέες υπεριαλιστικές συγκρούσεις, όπως αυτές οι οποίες υπάρχουν σήμερα στην Ουκρανία, στην Παλαιστίνη με την υπεριαλιστική επέμβαση του Ισραήλ, και στην οποία και στις δύο αυτές οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις οι ελληνικές κυβερνήσεις συμμετέχουν ενεργητικά. Σε αυτά, στο πλαίσιο της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας μας, δηλαδή στη μοιρασιά της πίτας, να συμμετέχουν και οι επιχειρηματικοί όμιλοι που γίνεται στο πιάτσικο σε βάρος του λαών, και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή με τη νέα συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν δρομολογείται το νέο οδικό άξονα για ισχυροποίηση του νοτιοανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ στην περιοχή, χωροφύλακας δηλαδή σε βάρος του λαών, και ταυτόχρονα στην υλοποίηση του αμερικανονατοικής εμπνεύσεως σχεδίου περί συνδιαχείρισης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, που βάζει σε κίνδυνο τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αλλά και τους ίδιους τους λαούς της περιοχής. Αλλά η κριτική μας αυτή όσον αφορά την επισφάλεια των προβλέψεων της κυβέρνησης δεν εδράζεται από την ίδια σκοπιά των άλλων κομμάτων, οι οποίοι μιλάνε περί διαφόρων διαχειριστικών αδυναμιών της κυβέρνησης. Εδράζεται από ποια λογική? Από το γεγονός ότι η προς τα κάτω αναθεώρηση του ρυθμού ανάκαμψης σε συνθήκες αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας και ματωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων θα οδηγήσει σε νέο κύκλο, σε νέο κύμα αντιλαϊκής επίθεσης, είτε με νέα φοροεπιδρομή στα λαϊκά εισοδήματα, είτε με νέα μείωση των κοινωνικών δαπανών στην υγεία, στην παιδεία και αλλού, είτε με ένα συνδυασμό και των δύο. Να, γιατί λέμε ότι τα δύσκολα για το λαό είναι μπροστά μας. Κυρίες και κύριοι, μετά από 3 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης του ΑΕΠ, η εργατική λαϊκή οικογένεια δέχεται συνεχή αλλά και συνδυασμένα πλήγματα, τα οποία τον οδηγούν σε διαρκή επιδείνωση της θέσης. Για παράδειγμα, πρώτο τέτοιο παράγοντας επίθεσης
είναι η ίδια η ακρίβεια, η οποία από τη μια μεριά η κυβέρνηση ισχυρίζει ότι είναι εξωγενείς παράγοντες, οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, τα άλλα κόμματα λένε ότι είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Όμως αυτό είναι ψευτοδίλημα. Γιατί είναι οι ίδιες ακριβώς οι αιτίες και όσον αφορά τους εξωγενείς παράγοντες και όσον αφορά τους εσωτερικούς παράγοντες. Και οι αιτίες είναι οι ίδιες. Γιατί? Γιατί ακριβώς πηγή αυτής της κατάστασης δεν είναι άλλο παρά οι θωράκες και οι μεγέθη της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Το κέρδος δηλαδή είναι η βασική αιτία της ακρίβειας. Έτσι λοιπόν, ποιοι ευθύνονται, ποιοι παράγοντες ευθύνονται για την ακρίβεια? Παράγοντας νούμερο ένα, η όλο και περισσότερο μονοπόληση της καπιταλιστικής αγοράς, οι όλο και λιγότερες επιχειρήσεις που ελέγχουν την αγορά και τους κλάδους της οικονομίας, η ίδια η δράση των πολυεθνικών και των θυγατρικών τους και τα παιχνίδια που κάνουν σε διάφορες χώρες ανάλογα με το μέγεθος της αγοράς της κάθε χώρας. Δεύτερος παράγοντας είναι αυτός που καθορίζεται από τις ίδιες τις στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις οποίες με συνέπεια υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις, και οι σημερινοί και οι προηγούμενες, δηλαδή η απελευθέρωση των αγορών. Τι έγινε στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, τι έγινε στις αεροπορικές, τι έγινε στις τηλεπικοινωνίες, τι γίνεται τώρα στην ενέργεια, πολύ περισσότερο με τη λογική της πράσινης μετάβασης. Διαμορφώθηκε ένα πανάκριβο ενεργειακό μείγμα, το οποίο θα κληθεί να το πληρώνει στα επόμενα χρόνια ο ελληνικός λαός, πανάκριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πανάκριβα αεροπορικά, τηλεπικοινωνίες ακόμη πιο ακριβές. Να λοιπόν, γιατί όλη αυτή η διαδικασία της απελευθέρωσης των αγώνων και της εμπορευματοποίησης τομέων της οικονομίας γίνεται με ποιο σκοπό έγινε? Για να μπορέσουν τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια να βρουν κερδοφόρο διέξοδο. Τρίτον, είναι οι ίδιες σας οι πολιτικές μας επιλογές. Συμφωνείτε όλοι για το νέο μοντέλο εξωστρέφειας που πρέπει να υπάρχει στην ελληνική οικονομία. Αλλά πού οδηγεί αυτό το νέο μοντέλο εξωστρέφειας? Παράδειγμα, τουρισμός λέει κυρίαρχος. Όμως στις τουριστικές περιοχές οι τιμές, γιατί απευθύνονται σε διαφορετικά εισοδήματα, είναι 30% πιο ακριβές από τις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η ακρίβεια των ενοικίων λόγω και του Airbnb και της αύξησης του αλλοδαπών, του εισερχόμενου αλλοδαπού τουρισμού. Αλλά και τέταρτο ζήτημα είναι μια, άμα το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας μας πηγαίνει στο εξωτερικό, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλο και λιγότερη παραγωγή, άρα και λιγότερες ποσότητες για να μπορέσουν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του λαού. Άρα αυτό εκτοξεύει ακόμη περισσότερο τις τιμές των εμπορευμάτων. Τέταρτος παράγοντας είναι τα διάφορα μείγματα διαχείρισης σε μια απέρπιδα προσπάθεια να αντιμετωπίσετε τα φαινόμενα της κρίσης που έχουν οδηγεί στην εκτόξευση των τιμών. Η επεκτατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομισματική, που κάποιοι τη χειροκροτούσαν ως πολύ θετική, που οδήγησε σε πληθωρισμό. Σήμερα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυξάνει τα επιτόκια για να τυθασεύσει τον πληθωρισμό που δεν μπορεί, και ταυτόχρονα τους κινδύνους για την εμφάνιση νέων κόκκινων δανείων, λόγω ακριβώς το ότι αναγκάζονται τα νοικοκυριά να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Πέμπτος παράγοντας είναι οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων. Οι εμπορικοί πολέμοι, ιδιαίτερα ανάμεσα στην Κίνα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν οδηγήσει σε διατάραξη του διεθνούς εμπορίου, άρα και εκτόξευση των τιμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Να λοιπόν ποιοι είναι οι παράγοντες της ακρίβειας που θέλετε να το συγκαλύψετε. Δεύτερη αιτία για την ακρίβεια είναι οι φόροι. Οι έμεσοι φόροι, τους οποίους όλοι σας τους εφαρμόσετε. Γιατί? Γιατί ακριβώς θέλετε δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί, για παράδειγμα, η δημοσιονομική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για μικρά ελλείμματα, για μηδενικά ελλείμματα, και ταυτόχρονα τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα που πρέπει να έχει η χώρα μας. Γι' αυτό δεν την αφήνουν να μειώσει τους έμεσους φόρους, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στη διαχείριση του χρέους. Και τρίτος παράγοντας, και τρίτη, τι είναι τα εισοδήματα και το επίπεδό τους. Όλοι σας δεν έχετε συμβάλει στο να διαμορφωθεί μια αγορά εργασίας με ένα φτηνό αναλώσιμο εργατικό δυναμικό χωρίς δικαιώματα, με την επίθεση που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι στο βιωτικό τους επίπεδο, με την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού για τους δημόσιους υπαλλήλους ή τη σύνταξη για τους συνταξιούχους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή έχετε όλοι βάλει
το χέρι και είσαστε συνυπεύθυνοι σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει αυτή η ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση, η επιλογή ανάμεσα στα διάφορα μείγματα που ακολουθούν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επιλογή για το αν θα είναι περισσότερο ή λιγότερο χειρότερη θέση των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό είναι. Στο επίπεδο της χειροτέρευσης και στο βαθμό είναι, και όχι σε άλλα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, τι θέλετε, να συγκαλύψετε τις αιτίες της κρίσης, το καπιταλιστικό κέρδος, η οργάνωση της καπιταλιστικής οικονομίας και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπεύθυνους, που είναι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Άλλα συστατικά στοιχεία της επίθεσης, η αύξηση των επιτοκίων. Τρίτο στοιχείο είναι η εμπορευματοποίηση, ακόμη περισσότερο, της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών στην παιδεία και στην υγεία. Τέταρτο συστατικό στοιχείο της αντιλαϊκής επίθεσης είναι η αντιδραστική λογική του κόστους-οφέλους, που στο όνομα αυτό δημιουργούνται υποδομές που εξυπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων, ενώ υποδομές που προστατεύουν το λαό, μέσα πολιτικής προστασίας δηλαδή, πηγαίνουν στις καλένδες, γιατί υπάρχει ο ευρωνοσιακός κόφτης του κόστους-οφέλους. Αυτός ο κόφτης είναι και στις δαπάνες για την παιδεία, για την υγεία, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε ακόμη περισσότερο σε επιδείνωση της θέσης αυτής της κατάστασης και ταυτόχρονα να διαμορφώνεται το έδαφος για επιτάχυση των αντιδραστικών αλλαγών, δηλαδή για την όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομήλων στην υγεία και στην παιδεία, στο όνομα των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και όλο αυτό διαμορφώνει την εικόνα της υπερχρέωσης την οποία αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα, που είναι ο πέμπτος παράγοντας αυτής της συνδυασμένης επίθεσης, με την επιτάχυνση των πληστηριασμών για χρέη προς την εφορία, προς το δημόσιο, προς τις τράπεζες των λαϊκών στρωμάτων. Να γιατί λέμε λοιπόν ότι οι πολιτικές σας έχουν οδηγήσει αυτά τα αδιέξοδα, και ο κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί ακριβώς ένα εργαλείο αναδιανομής του πλούτου, ανέκαθεν. Τα παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους. Είναι ταξικός ο προϋπολογισμός, κάθε φορά και ιδιαίτερα αντιδραστικός και αντιλαϊκός. Πολύ περισσότερο σε συνθήκες δημοσιονομικής πειθαρχίας και κατάργησης της ρήτρας διαφυγής. Δηλαδή, τι χρειάζεται, πρέπει να πετύχει τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα για να διαχειριστεί το κρατικό χρέος. Γι' αυτό αυξάνονται ακόμη περισσότερο οι φόροι. Πάνω από 4 δις είναι τα έσοδα για το 2023 από αυτά που προβλέπονταν, από τους έμεσους φόρους. Τώρα υπολογίζεται ακόμη 1,5 δις νέα έσοδα για το 2024, και αυτά πάλι από τους έμεσους φόρους. Και ο δείχτης αντιλαϊκότητας ενός φορολογικού συστήματος είναι το επίπεδο των έμεσων φόρων. Γιατί είναι ο ίδιος φορολογικός συντελεστής σε ανώμια, σε άνισα εισοδήματα. Και ποια είναι, να το δούμε ιστορικά, την πορεία. Την τελευταία 30ετία ο δείχτης αυτό ήταν ανακυμαίνονται από το 57 έως το 60%. Πότε ξεπέρασε το 60%? Τρεις φορές. Το 1997 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για να ξεκινήσει η διαδικασία της ένταξης χώρας στην ΟΝΕ. Το 2017 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεπέρασε το 60% για να επιτύχουμε τη δημοσιονομική εξυγίανση. Και τώρα το 2024 για τα ματωμένα κρατικά πλεονάσματα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές είναι οι τρεις ιστορικές περιόδοι που ο δείχτης ξεπέρασε το 60% των έμεσων φόρων σε σχέση με τους άμεσους. Αλλά και από την άλλη τη μεριά, οι δαπάνες παγωμένες. Κάτω από τον πληθωρισμό η οποία αύξηση. Άρα μείωση, και δεν μιλάμε σε σχέση με τις ανάγκες που πραγματικά έχει σήμερα η υγεία, η παιδεία, η πρόνοια. Από αυτή την άποψη λοιπόν, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, είναι κάλπικη η αντιπαράθεση η οποία γίνεται ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα τα υπόλοιπα, και ιδιαίτερα τα κόμματα του χώρου της σοσιαλδημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, για δίθεν πιο δίκαιη διανομή, λέει, της πίτας. Μπορεί να γίνει αυτό ποτέ? Για δίθεν προστασία με κάποιο μαγικό τρόπο. Όμως αυτή η προστασία, την οποία λέτε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά να γίνει με διαφορετικά μέσα ο σφαγιασμός των αναγκών και των δικαιωμάτων του λαού. Επιμένεται στο μύθο της καπιταλιστικής ανάπτυξης για όλους, όταν έχει επιβεβαιωθεί, χωρίς να αμφισβητείται από κανέναν, ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη γίνεται για τα κέρδη. Και μάλιστα πρέπει να αποδώσουμε το Όσκαρ κωμικού ρόλου στον κύριο Κασελάκη,
όταν είπε ότι το κεφάλαιο αποτελεί παράγοντα αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Μάλλον θα πρέπει να τον προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για το νέο Νόμπελ Οικονομίας για το 2024. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δύο είναι οι στρατηγικές που συγκρούονται. Είναι η στρατηγική που υπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου με τις όποιες παραλλαγές, οι οποίες δεν αλλάζουν το χαρακτήρα τον ταξικό του καπιταλιστικού συστήματος, της καπιταλιστικής βαραβαρότητας, και είναι αυτή της εργατικής τάξης, η στρατηγική και των άλλων λαϊκών στρωμάτων, δηλαδή των αυταπασχολούμενων, των επαγγελματιών, των εμπόρων, των βιοπαλλεστών αγροτών που έχουν συμφέρον να συγκρουστούν με τη στρατηγική του κεφαλαίου. Και σήμερα ακριβώς είναι ανάγκη να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και η συμπόρευση με το ΚΚΕ για να οργανωθεί από καλύτερες θέσεις η λαϊκή αντεπίθεση, η οργάνωση της λαϊκής πάλης σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του κεφαλαίου, με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη λογική των αντοχών της οικονομίας, με το ίδιο το εχθρικό αστικό κράτος. Στοχεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο λοιπόν αυτής της πάλης, που δεν είναι τίποτα άλλο η επιδίωξη του κέρδους, για να αντιμετωπίσουμε τα νέα κύματα αντιλαϊκής επίθεσης, γιατί τα χειρότερα είναι μπροστά μας, αλλά και να διεκδικήσουμε μέτρα ανακούφισης σε σύγκρουση με τις αιτίες που δημιουργούν τα προβλήματα, για να ανοίξουμε το δρόμο για τη ριζικότερη ανατροπή, το δρόμο της του άλλου δρόμου ανάπτυξης που προτείνει το ΚΚΕ, του σοσιαλισμού. Με αυτά, κύριε Πρόεδρε, να δηλώσουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όπως είναι φυσικό, καταψηφίζει τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2024. Ευχαριστώ πολύ.